Γεια σας, είμαι ο Μαρίος και πάλι εδώ μαντέψτε που στην Pokemon Light Platinum Network Challenge. Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο των Elite Four. Και στο προηγούμενο επεισόδιο νικήσαμε τον πρώτο Elite Four αρκετά εύκολα. Μας έτυχε πρόκληση που έλεγε ότι βάλαμε το Set Mode. Το οποίο Set Mode εγώ θα βγάλω τώρα. Shift, έτσι. Και θα είμαστε έτοιμοι να πάμε στην επόμενη πρόκληση και στον επόμενο Elite Four member. Αλλά πριν το κάνω αυτό, έχω να σας πω κάτι το οποίο το συνειδητοποίησα βλέποντας το προηγούμενο μου βίντεο. Και όλο αυτό τον βαρετό ίσως πρόλογο τον οποίο έκανα και πήγα στο κουτί. Πήγα στο κουτί με έναν σκοπό αρχικό, τον οποίο ποτέ δεν ολοκλήρωσα. Λοιπόν, ενώ κοιτούσα τα Pokémon, έλειπε ένα Pokémon. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος από εσάς. Έλειπε το Shiny το οποίο έπεισε, έλειπε το Mienfoo. Και πού πήγε το Mienfoo, το έβαλε σε ένα δεύτερο κουτί, σε ένα τρίτο μάλλον κουτί, μετά από το Death Box και το ζωντανό Box τέλος πάντων, το έβαλε σε ένα τρίτο. Όπου εκεί πέρα έβαλα και ένα Pokémon το οποίο έπιασα ακόμα. Το οποίο ήταν ένα άλλο ένα Shiny που έπιασα. Έπιασα ένα Shiny Stanky off camera. Ούτε αυτό είχε το Sprite αλλά είχε τη λάμψη, οπότε ήταν Shiny, οπότε το έπιασα. Και είχα βάλει τα δύο Pokémon μαζί με σκοπό να σας τα δείξω και τα δύο. Αλλά τελικά δεν έκατσε. Δυστυχώς. Και θα, άμα τύχει και βγω από εδώ μέσα και είμαι κοντά σε ένα Pokémon Center ή σε ένα PC, θα σας το δείξω για να ξέρω ότι έπιασα κι άλλο ένα Shiny Stanky. Αρκετά τυχερός, αλλά εντάξει, πολέμησα πάρα πολλά άγρια Pokémon, οπότε θα έπρεπε να περιμένω κάποια στιγμή να πετάχτηκε και ένα Shiny, γιατί όχι. Τέλος πάντων, πάμε, προχωράμε. Δεν ξέρω τι, σας είπα, δεν ξέρω τι τα επέχουνε, δεν τα έχω κοιτάξει. Οπότε, δεν χίλαρα καλέ. Λοιπόν, απλά θα βάλω Hyper Potion στον Swat και ένα Hyper Potion στον Ghost, δεν έχει πολύ σημασία τέλος πάντων. Πρόκληση λοιπόν, πρέπει να βάλω πρόκληση όπως σας είπα και έχω τη λίστα έτοιμη αυτή τη φορά. Και όπως και την προηγούμενη φορά, πατάω randomize και η πρώτη πρόκληση μάλλον που θα βγει. Αυτή θα ακολουθήσω, οι άλλες δεν παίζουν κανένα ρόλο, οπότε πατάω randomize. Και η πρώτη είναι Pokémon όχι συνεχόμενες κινήσεις. Εντάξει, αυτό μπορεί να μας δυσκολέψει, αν και πιστεύω ότι είναι από τις πιο εύκολες προκλήσεις που θα μπορούσαν να μου τύχουν. Και μου αρέσει έτσι που οι εύκολες προκλήσεις πετυχαίνονται στους εύκολους Elite Four members θεωρητικά, οπότε τα Pokémon δεν μπορούν να πάνε για μια κίνηση δύο συνεχόμενες φορές. Οπότε, με τι να αρχίσω λοιπόν. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει αυτός ο trainer, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, βασικά θα πω για ένα Pokémon ο οποίος να έχει δύο κινήσεις, ας πούμε. Που θα μπορεί να εναλλάσσει τις κινήσεις του. Και πιστεύω ότι μπορεί. Ο Snorlax μπορεί να κάνει εναλλαγή των κινήσεων. Με το Body Slam και με το Shadow Ball και με το Earthquake, κάτι μπορεί να κάνει εν πάση περιπτώσει. Οπότε τον βάλω πρώτο, Gibson, η πρώτη του μάχη στην ομάδα μας. Ελπίζω να τα πάει καλά. Λοιπόν, εσύ. Hello friend, I'm Triton. Είναι ο Triton, ο τρίτος ο μακρύτερος, δεν ξέρω. Έχει Water Type Pokémon. Οκ, okay, βάλαμε το Snorlax. Είναι Special Wall ο Snorlax, οπότε δεν μπορεί να πάρει καλά τις Water Type κινήσεις που είναι Special για αυτό το λόγο. Οπότε νομίζω είναι καλή η κίνησή μου να βάλω το Snorlax. Αν και πέρα προσέχω τώρα για τις κινήσεις μου, λοιπόν. Θα ξεκινήσω από τον Body Slam για να δω Rain Dance. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό γιατί πιστεύω ότι μια Water Type κίνηση του θα κάνει πολύ damage. Ακόμα και αν ο Snorlax έχει πάρα πολύ καλό Special Defense. Το κάνουμε Paralyze πάντως, που αυτό είναι υπέροχα νέα. Και τώρα σκέφτομαι κάτι άλλο. Σκέφτομαι ότι το επόμενο Hybrid Beam, αν το βαρέσουμε, θα σκοτώσει τον Blastoise. Γιατί τώρα αυτό το Body Slam το έκανε σχεδόν τη μισή ζωή και το Hyper Beam που είναι μια πιο δυνατή κίνηση θα το σκοτώσει, οπότε αν είμαι πιο γρήγορος. Λοιπόν, οκ, πια διαπροτέθηκε, δεν βάρω το Hyper Beam, αλλά τώρα λοιπόν, επειδή θεωρητικά πήγε για την κίνηση και επειδή θεωρητικά χάλασε και ένα PowerPoint όπως μπορούμε να δούμε, θα πρέπει να πάω για μια άλλη κίνηση δυστυχώς. Και οπότε για ποια να πάω τώρα, θα μπορούσα να πω για ένα Body Slam, αλλά σκέφτομαι κάτι άλλο. Σκέφτομαι ότι αν πάω για Body Slam θα μείνει με κόκκινη ζωή και θα χυλάρει. Και δεν θέλω να χυλάρει, οπότε θα πάω για ένα Earthquake τώρα. Έτσι ώστε να μην μείνει με κόκκινη ζωή, να μείνει με κίτρινη ζωή, έτσι ώστε να μην χυλάρει. Γιατί πας για Rapid Spin, μου πεις, δεν θέλω να έχεις ηλίθιες κινήσεις και στους Elite Four. Πραγματικά θέλω κάτι πιο challenging, οπότε. Μια και πήγαμε για Earthquake, μπορώ τώρα να πάω για. Κι όμως χύλαρε, αλλά τώρα. Τώρα μπορώ να πω για άλλο ένα Hyper Beam, αρκεί να μην πάει για Protect. Πάει για Rapid Spin, δεν ξέρω γιατί πας για αυτήν την ηλίθια κίνηση. Δεν θέλω να είστε και εσείς και η Elite Four να είστε τόσο άχρηστοι όσο οι υπόλοιποι trainers. Εσείς υποτίθεται ότι πρέπει να είστε καλύτεροι, πώς το λένε. Να μην έχετε αυτές τις ηλίθιες κινήσεις. Εν πάση περιπτώσει, Γκέρα τους βάζει στη συνέχεια. Θα βάλω το JJ. Θα βάλω το JJ, ο οποίος
Αρχικά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι πιο γρήγορος από τον Γκέραντος και επίσης είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μπορώ να το σκοτώσω με ένα Thunderbolt. Για να δούμε, επιβεβαιώνομαι. Είναι πιο γρήγορος. Για να δούμε, ο JJ μπορεί να σκοτώσει τον Γκέραντος με ένα Thunderbolt. Έχει αρκετά καλό special defense και HP του Γκέραντος. Αλλά το Thunderbolt critical hit, εντάξει, δεν νομίζω ότι μέτρησε, δεν νομίζω. Είναι αρκετό ένα Thunderbolt του JJ για να σκοτώσει αυτό το Γκέραντος. Στη συνέχεια βάζει μέσα το Tentacruel. Για το Tentacruel θα επιστρέψει στον Gibson, ο οποίος έχει το Earthquake. Πιστεύω ότι είναι καλή κίνηση να πάω για Earthquake. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη απειλή το Tentacruel. Δεν ξέρω γιατί δυνατό μπορεί να πάει ακριβώς. Ένα Sludge Bomb θα ήταν η πιο δυνατή κίνηση για την οποία θα μπορούσε να πάει, αλλά δεν το φοβάμαι πάρα πολύ. Ή το Hydro Pump, αλλά το Hydro Pump είναι special κίνηση και μια και σταμάτησε και η βροχή δεν μου κάνει πάρα πολύ damage. Είπαμε στο Snorlax είναι απλά special wall. Δεν νιώθει τις κινήσεις του Tentacruel. Και το Earthquake το αφήνει με κόκκινη ζωή δυστυχώς. Το οποίο σημαίνει ότι λογικά θα χυλάρει τώρα, οπότε εγώ θα πω για ένα Body Slam. Δεν χυλάρει! Δεν έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Το Hydro Pump του δεν μας κάνει πάρα πολύ damage. Πηγαίνουμε για Body Slam και σκοτώνουμε και το Tentacruel. Οπότε, στη συνέχεια βάζει ένα Samurott, το οποίο Samurott μου σκότωσε στο προηγούμενο part τον Jack. Δεν θέλω να μου σκοτώσει άλλο ένα Pokémon, οπότε αυτό που θα κάνω είναι να πάω στο JJ και θα ελπίσω στους θεούς της τύχης, όποιοι και να είναι οι θεοί της τύχης στα Pokémon, να με βοηθήσουν ένα light screen, λέτε. Λέτε να με βοηθήσει. Πιστεύω θα βοηθήσει το light screen, οπότε θα πάω για ένα light screen για να πάρει ένα Hydro Pump το οποίο ενδεχομένως να έρχεται. Ή Sword Dance, αυτό μπορεί να είναι και χειρότερο, αυτό μπορεί να είναι και αρκετά χειρότερο. Αυτό μπορεί να μου σκοτώσει το JJ με μια physical κίνηση, αν και ο JJ είναι σκυλή πραγματικά. Τον έχω κάνει και αρκετή προπόνηση και στις άμυνες, οπότε πιστεύω θα μπορεί να πάρει ίσως μια physical κίνηση από το Samurott, αλλά ο σκοπός μου τώρα είναι να το σκοτώσω πριν προλάβει να πάει αυτό για επίθεση. Με ένα Thunder, το οποίο βαράει πάλι καλά. Βαράει το Thunder και αν σκοτώσει με ένα hit θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Σκοτώνει με ένα hit. Μπράβο, JJ, μπράβο. Πρέπει να σε εμπιστεύω, πραγματικά. Πρέπει. Μου εμπνέει εμπιστοσύνη πλέον, μπράβο. Και βάζει Wailord. Για το Wailord θα μείνω μέσα και θα πάω για ένα Thunderbolt που είναι διαφορετική κίνηση. Οπότε, κάνε πολύ damage. Κάνε του. Σκότωσε το. Αν μπορεί να σκοτώσει και το Wailord, JJ, πραγματικά. Άπειρα respect. Άπειρα respect. JJ σκοτώνει και το Wailord. Μάλλον έχει βοηθήσει το Magnet το οποίο σου έχω δώσει. Πραγματικά όμως, μπράβο JJ, ειλικρινά, μπράβο. Μπράβο, είσαι αρχηγός με τα όλα σου. Μπράβο. Πάει και αυτό στο Elite Four. Τελείωσε και αυτή η πρόκληση. Δεν έχουμε χάσει Pokémon, οπότε θα σας δώσω το επόμενο βίντεο με ένα διαφορετικό Elite Four Member, με μια διαφορετική πρόκληση. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Αφήστε ένα like, ένα comment, ένα subscribe και αντίο σας.